Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά τον απέδωσα τον τίτλο, κύριε Κυρίδη, τεχνικός διευθυντής. Εντάξει, όλα καλά. Δεν έχουν σημασία οι τίτλοι, άλλωστε. Ναι. Ήσασταν χθες και στο Κλεάθρης Βικελίδης, είδατε το παιχνίδι. Δεν ξέρω, είδατε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε δει και εκεί πάνω στο βουνό ή μια από τα ίδια? Σίγουρα έχει διαφοροποιηθεί η ομάδα του Άρη. Πιστεύω ότι ο χρόνος είναι σύμμαχος για την ομάδα. Και στην αρχή του πρωταθλήματος πιστεύω θα είναι έτοιμη η ομάδα. Ναι. Βέβαια, έλεγα και στο ξεκίνημα εγώ στην κουβέντα μου ότι δεν ήταν και πολύ αξιόπιστο το δείγμα, γιατί ειδικά στο πρώτο ημίχρονο αντιμετώπισε ο Άρης μια ομάδα η οποία της Βέρειας αναφέρομαι, που είχε πολλά νεαρά παιδιά στη σύνθεσή της. Πιστεύω ότι τα νεαρά παιδιά δυσκολεύουν περισσότερο την κατάσταση μιας ομάδος, ναι, όταν θέλει να σπάσει μια πολυπρόσωπη άμυνα, γιατί τρέχουν περισσότερο από κάποιους μεγαλύτερους. Δεν διαφωνώ ότι το δείγμα δεν ήταν σωστό. Ναι. Η δυσκολία είναι η ίδια. Όταν συγκεντρώνονται 11 από τις χρυσές πίσω από την μπάλα, η δυσκολία πάντα είναι η ίδια. Ναι. Ναι, από αυτή την άποψη ήταν ένα χρήσιμο τεστ, γιατί τέτοιες άμυνες θα αντιμετωπίσει ο Άρης κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Σίγουρα. Γενικότερα, πώς είδατε την αντίδραση του Άρη σε αυτό το τρόπο παιχνιδιού? Φαίνεται πάντως ότι έχει μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα φέτος ο Άρης. Επειδή παρακολουθώ τον Άρη, συγκριτικά με πέρσι έχει αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική στο χώρο του κέντρου, που πέρσι δεν την είχε. Πιστεύω αυτό είναι το όπλο του φέτος. Αν προσθέσει και έναν κυνηγό ο οποίος να βγάζει την ομάδα στη δυσκολία, να έχει δυνατότητα στον αέρα, πιστεύω ότι δεν θα έχει ένα πρόβλημα φέτος. Ναι. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς δηλαδή αυτό που έλεγα και εγώ και το λέει και ο κόσμος, ότι η ομάδα χρειαζόταν ένα ακόμη σεντρεφόρ? Το βλέπετε κι εσείς? Ένα κυνηγό που να έχει μεγάλη δυνατότητα, χωρίς να μειώσει ούτε το... Ναι, δεν μειώνει κανείς. Ναι, ναι. Για μαθήματα, οι οποίοι έχουν τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας μπορεί να παίξει πιο ευέλικτα μέσα, ο άλλος είναι πιο κοντά στον γκολ, αλλά η δυναμική στον αέρα πρέπει να είναι διαφορετική. Ναι. Ναι, άλλωστε ο Καπνίδης, για παράδειγμα, το οποίο το ξέρουμε και περισσότερα χρόνια, το παιδί. Και πάντοτε το έβγαζε το φίδι από την τρύπα. Δηλαδή το σκόραρε κάποια κρίσιμα γκολ και πέρσι και πρόπερσι. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή έχει συνεισφέρει αρκετά στο σκοράρισμα. Ναι, τον ήρθε τότε όταν ήμουν εγώ στην ομάδα. Τότε τον είχα δει από Καβάλα, το παιδί, και τον έφερε. Αλλά λέτε ότι θα χρειαζόταν έτσι ένα στο κουτί, ένα παίκτη ο οποίο να έχει το εύκολο γκολ που λέμε. Σίγουρα. Πείτε ένας μου κάτι. Ένα ακόμα, γιατί ο Άρης θέλει κυνηγούς. Εκεί θα κάνει τις αλλαγές, θα χτυπά το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή κυνηγούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε κυνηγός. Δηλαδή έχει δύο, πρέπει να έχει τρεις και τέσσερις. Ναι, βέβαια ο προγραμματισμός και ο αρχικός σχεδιασμός είχε τρεις, γιατί είχε τον Πίντο, ο οποίος βέβαια τραυματίστηκε σοβαρά. Ο Πίντο ήταν μια επιλογή μου όταν ήμουν εγώ στη Λάρισα. Τον είχα πάρει από μια ομάδα της Κύπρου, την Άχνα νομίζω. Ήταν αλλαγή εκεί, τον έφερα και ήταν αξιόλογος πάνω σε αυτό το ρόλο. Ήταν πολύ καλός και κάτω και ψηλά. Ναι. Και δυνατός παράλληλα. Είναι λίγο διαφορετικό στυλ σε σχέση με τον Διαμαντόπουλο και τον Καπνίδη, νομίζω. Ναι. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι και οι τέσσερις πράγματα μπορούν να έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά για να μπορεί να σπάσει το κάθε πρόβλημα που έχει η αντίπαλη ομάδα. Γιατί όλες οι ομάδες θα κλείνονται μέσα στο Χαριλάου. Λογικό είναι στο Βικελίδης. Ναι. Θα χρειάζεται να παίζει και με δύο φορ κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Σίγουρα. Ναι. Περισσότερες φορές. Ναι. Πείτε μου κάτι, επειδή είστε πολύ καλός γνώστης από όσο γνωρίζουμε του γαλλικού ποδοσφαίρου και τον μικρότερο κατηγορό, άλλωστε είναι γνωστό ότι εσείς ανακαλύψατε και τον Μπεν και τον φέρατε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εντάξει. Από τη γάμα κατηγορία κιόλας τότε της Γαλλίας, έτσι είναι? Ναι. Ο Άρης ενδιαφέρθηκε για τον Ανδρία Τσιμά, τον γνωρίζετε? Τον παρακολουθώ εδώ και 6 χρόνια. 6 χρόνια. Ναι, είναι αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση παραπλήσια με τον Πρίγιοβιτς, αλλά μπορώ να σου πω και καλύτερη περίπτωση. Γιατί είναι πιο ευθύνος χαμηλά. Να, καλύτερη περίπτωση. Είπα ότι είναι πιο ευέλικτος χαμηλά. Έχει δυνατότητα στον αέρα. Υπερτερεί ο Πρίγιοβιτς στον αέρα, αλλά είναι πιο καλύτερος χαμηλά ο Ανδρία Τσιμά. Δηλαδή θα μιλούσαμε για μια πολύ σπουδαία μεταγραφή αν κατάφερε να την κάνει ο Άρης. Θα τελείωναν όλα, πιστεύω. Θα τελείωναν όλα για φέτος. Πιστεύω. Μάλιστα. Κρίμα που δεν ήρθε αυτός ο παίκτης, δεν ήταν εύκολο βέβαια. Υπάρχουν δυσκολίες στην μεταπίδηση ποδοσφαιριστών τώρα από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Πριν να αποκτήσει αξιοπιστία η Ελλάδα, έχουμε θέματα πάνω σε αυτό. Οι Γάλλοι έχουν διαφορετική κουλτούρα. Πιστεύω η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που
Θα ερχόταν ο ποδοσφαιριστής, αλλά δεν ξέρω τι προέκυψε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι. Ναι, είναι σαφές αυτό που μας λέτε και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε για τον Πέτη, γιατί τον έχετε παρακολουθήσει μαζί τα τελευταία 6 χρόνια. Ναι. Και έχετε πλήρη εικόνα δηλαδή το δυνατοτήτων του. Δυστυχώς δεν κατάφερε να τον φέρει ο Άρης. Δεν ξέρω για τον Αραβίδη που ακούγεται, έχετε άποψη? Φυσικά έχω άποψη. Ο Αραβίδης συνθέτει δύο πράγματα. Σίγουρα η δυνατότητα στον αέρα είναι μικρότερη συγκριτικά με τον Αντριατζήμα, αλλά είχε το πέρασμα από την ΑΕΚ σαν πρωταθλητής. Αλλά το πρωτάθλημα εκείνο πιστεύω ήταν πιο εύκολο. Πιστεύω έχει δυνατότητα και χαμηλά και ψηλά ο Αραβίδης. Mm-hmm. Είναι μια καλή επιλογή. Mm-hmm. Πώς βλέπετε γενικότερα, επειδή παρακολουθείτε και το πώς έχουν ενισχυθεί οι ομάδες της Football League, το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι ο Όφη έχει κάνει μια καλή ομάδα με βάση και τα φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Ο Απόλλων Πόντου πλέον, όπως ονομάζεται, δεν ξέρω, τα Τρίκαλα με τα οποία έπαιξε ο Άρης και φιλικό παιχνίδι. Αυτές τις ομάδες βλέπετε κι εσείς? Εγώ βλέπω πρώτα τον Άρη και την Καλαμαριά και μετά τις άλλες δύο ομάδες. Α, δεν θεωρείτε τον Όφη δηλαδή ότι είναι στην πρώτη γραμμή? Εντάξει, ο Άρης έχει μεγαλύτερη δυναμική, τον είδα και χθες. Έχει πολύ καλή μεσαία γραμμή, καλή αμυντική γραμμή και έχει τη δυναμική του κόσμου, παρότι χθες ήταν φιλικό το παιχνίδι, είχε πάλι δυναμική από τον κόσμο του. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Ο Άρης είναι διαφορετικός από πέρσι και πιστεύω θα βγει εύκολα. Έχει βέβαια και πολύ μεγάλη πίεση, το γνωρίζετε καλά, είναι υποχρεωμένος. Εντάξει, πέρασε από εκεί, ναι. Είναι υποχρεωμένος να κάνει πρωταθλητισμό. Εντάξει, τα παιδιά τα βλέπω έχουν καταλάβει, γιατί μίλησαν τα περισσότερα παιδιά και έχουν καταλάβει το μέγεθος του Άρη. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Στη Βέρεια γίνεται μια προσπάθεια με βάση τον περιορισμό των μεταγραφών που υπάρχει εκεί, με νεαρούς δηλαδή ποδοσφαιριστές. Πώς τη βλέπετε την προσπάθεια? Θα είναι δύσκολη η χρονιά? Είναι η πιο δύσκολη χρονιά πιστεύω στην ιστορία της ομάδος, γιατί είναι η πρώτη φορά έχει περιορισμό μεταγραφών. Δουλεύουμε από το καλοκαίρι, λίγο μας δημιούργησε ένα πρόβλημα η ΕΠΟ με το ένα από τη μία πρόβλημα. Συγκριτικά το 1-8, εμείς σαν ομάδα της Football Link, το Super Link, είχαμε απογόρευση για μεταγραφές και μας είπαν ότι θα πάρετε από μία πρώτο το 94. Πήραμε το έγγραφο από την ΕΠΟ και όταν στείλαμε τα τρία δελτία των ποδοσφαιριστών, του Μέξη και του Τσοντάκη, μας γυρίσαν πίσω και λέει από 1-8. Το πρόβλημά μας ήταν αυτό. Αλλιώς θα είχαμε και ευκολία και στο κύπελλο, πιστεύω. Mm. Εμείς ξεκινήσαμε όλο το σχεδιασμό από μία πρώτο το 94. Ευτυχώς που τα παιδιά που πήραμε το 94 ήταν τρία και δεν ήταν τα άλλα τα έξι. Mm. Θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά πιστεύω ότι από τις τέτοιες που μας δίνει, τις διαβεβαιώσεις που μας δίνει ο νομικός μας, πιστεύω ότι θα περάσει το θέμα και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ήδη δύο κινήσεις ξένων παιχτών. Έχουμε πάρει ένα παιδί, το φόρ που είχαμε χθες, το Ρούνι, και ναι, άλλους δύο Έλληνες που είμαι έτοιμοι να υπογράψουν και τελειώνουμε το ρόστερ μας. Μάλιστα. Προσπαθείτε να γίνετε όσο πιο πολύ ανταγωνιστική γίνεται στο πρωτάθλημα? Να προσπαθήσουμε. Η Βέρεια έχει μια ιστορία. Πρέπει να παλεύει όλα τα μάτια και να διεκδικεί την νίκη. Ναι. Ναι, έχετε δίκιο. Γιατί δεν ξέρω, το πρωτάθλημα φέτος εγώ το βλέπω πάλι δύο ταχυτήτων. Αν είναι δηλαδή κάποιες ομάδες οι οποίες θα ξεχωρίσουν πάνω και όλες οι υπόλοιπες πάνω κάτω θα βράζουν στο ίδιο ζουμί, στο ίδιο καζάνι. Εγώ πιστεύω θα είναι διαφορετικό από πέρσι. Δεν θα είναι δύο ταχυτήτων. Ναι. Πιστεύω ότι έχει και άλλες ομάδες πολύ καλές. Ναι. Φέτος θα προσέξουν οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό παιχνίδια παγίδες. Ναι. Δηλαδή θα υπάρχουν πολύ καλές ομάδες, οι οποίες θα δημιουργούν προβλήματα σε αντιπάλους, όπως αυτούς που διεκδικούν πρωτάθλημα. Ναι. Δεν θα είναι και το εύκολο πέρασμα που είχαν πέρσι οι ομάδες που περνούσαν εύκολα από όλα τα μάτς. Πιστεύω ότι φέτος θα υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία. Ναι. Αυτό θα είναι καλό για το πρωτάθλημα, φυσικά, εννοείται. Σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Ναι. Από ό,τι βλέπω τις κινήσεις των ομάδων. Ναι. Έχετε κάποια ενημέρωση εσείς πότε θα ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα, γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα? Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Τώρα βλέπω ότι και στη Super League οι διαιτητές πάνε για παιδιά, γιατί δεν πληρώνονται. Αυτά πρέπει να τα κοιτάξει η πολιτεία. Είναι πολύ κακό
αυτό το πράγμα, γιατί οι ομάδες σχεδιάζουν, ειδικά οι προπονητές, είναι πολύ κακό για τους προπονητές, αλλά είναι καλό για τις νέες ομάδες όπως είμαστε εμείς και ο Άρης, γιατί και ο Άρης στην ομάδα βάζει 6-7 νέους, εμείς βάζουμε 23. Για τις ομάδες που είναι καινούργιες είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά είναι κακό για το σχεδιασμό για ένα προπονητή, είναι πολύ κακό αυτό το. Παραδείγματος χάρη στο εξωτερικό λένε η Β' Γαλλία ξεκινάει τότε 7 Αυγούστου, ξεκινάει 6 χρόνια 7. Η Γάμα ξεκινάει 14, πόσα χρόνια το παρακολουθώ, ξεκινάνε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ναι. Και κάθε ομάδα που πρέπει και οφείλει να κάνει τον προγραμματισμό της με βάση το πότε θα... Έτσι ακριβώς. Βέβαια ο Άρης φέτος, να επιστρέψουμε λίγο στον Άρη κύριε Κικυρίδη, κινήθηκε πολύ γρήγορα στις μεταγραφές. Ολοκλήρωσε σχεδόν το 90-95% του ρόστερ πριν κάνει η ομάδα πάει στα 3-5 πηγάδια. Πολύ καλό ήταν αυτό, αλλά το θέμα, εγώ μιλάω για την ομοιογένεια της ομάδας. Ναι. Δηλαδή είδες τη διαφορά που έχει η ομάδα στο φιλικό στο βουνό, με την ομάδα άρχισε να βγάζει κάποιους σχεδιασμούς και σιγά σιγά θα είναι μια ομάδα έτοιμη. Αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήταν ένα χρόνο μαζί, γιατί λέω για την Καλαμαριά η οποία έχει αυτή προβάδισμα, γιατί είναι μια ομάδα η οποία πρόσθεσε 4 νέους παίκτες και έχει την ομοιογένεια που πέρσι και πιστεύω θα παίξει πρωταγωνιστικό. Κρατά αυτό που μας είπατε και για τον Αντρία Τσιμά, που με έκανε εντύπωση, αυτό που μας είπατε ότι ο Άρης θα κλείδωνε ουσιαστικά την άνοδο σε επίπεδους που ερχόταν αυτός ο παίκτης. Και όσα γενικότερα μας είπατε για το πρωτάθλημα, πώς το περιμένατε, και για τη Βέρεια φυσικά, η οποία θα δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα φέτος στη Football League. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον τεχνικό διευθυντή της Βέρειας.